Σήμερα θα μιλήσουμε για το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα. Το πρώτο όργανο του συστήματος είναι οι δύο οοθήκες. Μέσα στις οοθήκες παράγονται οι θηλυκοί γαμέτες, δηλαδή τα οάρια. Κάθε περίπου 28 μέρες ένα οάριο οριμάζει ένα λάξ από κάθε οοθήκη και την εγκαταλείπει. Η διαδικασία αυτή με την οποία το οάριο αφήνει την οοθήκη ονομάζεται οορυξία. Κατά την οορυξία, το οάριο εισέρχεται στο επόμενο όργανο του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος, που είναι αυτός εδώ ο μακρύς σωλήνας, που ονομάζεται σάλπιγγα. Υπάρχουν δύο σάλπιγγες, μία για κάθε οοθήκη. Η πλευρά της σάλπιγγας που είναι προς την οοθήκη φέρει επιμήκης πτυχές που ονομάζονται κροσί. Μέσα στη σάλπιγγα γίνεται η γονιμοποίηση του οαρίου, αν συμβεί γονιμοποίηση. Στη συνέχεια το οάριο, είτε είναι γονιμοποιημένο είτε όχι, μετακινείται προς το επόμενο όργανο του αναπαραγωγικού συστήματος, που είναι η μήτρα. Εάν ανοίξουμε το πρόπλασμα, θα δούμε την μήτρα στο εσωτερικό της και θα δούμε ότι η μήτρα είναι ένα μειώδες όργανο με παχύ τείχωμα. Η κατώτερη περιοχή της μήτρας, δηλαδή η πλευρά της που βλέπει προς τον κόλπο, ονομάζεται τράχυλος της μήτρας. Το εσωτερικό της μήτρας είναι αυτό εδώ το στρώμα, το οποίο ονομάζεται ενδομήτριο. Όσο διαρκεί η ορίμανση του οαρίου, το ενδομήτριο αυξάνει σε πάχος. Ο σκοπός του είναι να υποδεχτεί το νεαρό έμβριο και να το βοηθήσει στην εμφύτευσή του και στα αρχικά στάδια ανάπτυξής του. Εάν συμβεί γονιμοποίηση, το έμβριο θα εμφυτευθεί μέσα στο ενδομήτριο και θα ξεκινήσει τότε η κύηση. Εάν δεν προηγηθεί γονιμοποίηση, τότε το οάριο πεθαίνει και το ενδομήτριο αρχίζει να διαλύεται, λεπταίνει και ξαναγυρνάει στην αρχική του κατάσταση. Κυταρικά υπολείμματα, βλένα και αίμα από το ενδομήτριο μαζί με το νεκρό οάριο αποβάλλονται διαμέσου του κόλπου και αποτελούν τη λεγόμενη έμεινο ρίση ή κοινότερα περίοδο. Ο κόλπος έχει μειώδη τυχώματα και ο ρόλος του είναι η υποδοχή του πέους κατά τη συνουσία. Μέσα στον κόλπο απελευθερώνεται το σπέρμα κατά την εξπερμάτωση και από εδώ ξεκινάνε την πορεία τους τα σπερματοζωάρια για να γονιμοποιήσουν το οάριο. Τέλος, υπάρχουν και τα εξωτερικά γεννητικά όργανα που συναποτελούν το εδίο. Αυτό περιλαμβάνει τα μεγάλα χείλη του εδίου, τα μικρά χείλη του εδίου και την κλιτορίδα, η οποία βρίσκεται στο πρόσθιο σημείο ένωσης των μικρών χειλαίων.